Επειδή ο κύριος Πλεύρης έκανε μία, πώς να πω, νομικιστική ή νομική, αν θέλετε, ερμηνεία των πάντων, συντάγματος κλπ. Θα θέλαμε να το θυμίσουμε το εξής. Τι λέει το άρθρο 1 του συντάγματος? Οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό. Όχι από το έθνος. Δεν λέει από το έθνος. Λαός τι είναι? Αυτός που ζει στη χώρα. Υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους. Και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα. Γιατί το κάνει αυτό το διαχωρισμό? Και είχε γίνει μεγάλη συζήτηση σε αυτή την συζήτηση για το τι θα μπει ακριβώς. Γιατί κάνει ένα διαχωρισμό. Και επομένως δεν είναι το ίδιο αυτός που ζει στην Ελλάδα και που πληρώνει τις συνέπειες της όποιας επιλογής. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Κάνει και εκείνος που ζει στο Νιου Τζέρσι ή δεν ξέρω πού αλλού ή στην Αυστραλία, ο οποίος βεβαίως αγαπάει την Ελλάδα κλπ. Κλπ. Αυτά τα είπε ο Γιώκας, δεν θέλω να το επαναλάβω. Ούτε το αστικό σύνταγμα. Δεύτερον, είπε ο κύριος Πλεύρης, ότι παντού ισχύει το δίκαιο του αίματος. Άρα, με βάση το δίκαιο του αίματος, ψηφίζουν οι πάντες που έχουν καταγωγή έστω και από την 8η προγιαγιά. Ερώτημα λοιπόν. Γιατί αφού ισχύει παντού και σε όλες τις χώρες, μπαίνουν προϋποθέσεις σχεδόν σε όλες τις χώρες. Σε ορισμένες είναι, πώς να το πω, τσεκούρι, απαγορευτικές. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Το αγαπημένο σας Ισραήλ, που έχετε απογειωθεί. Ιρλανδία. Όλες οι χώρες σχεδόν βάζουν προϋποθέσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Και ακόμα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που το επερασπίζεστε με νύχια και με, πώς το, με χέρια και με πόδια, λέει ότι είναι θεμητές οι προϋποθέσεις που πρέπει να μπουν για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Και επιτέλους δεν είναι ίδιο. Δηλαδή τι θέλετε, να χωριστούμε στους μέσα και στους έξω? Μη φαντάζεστε ότι αυτά παίρνουν. Υπάρχει και ιστορικό προηγούμενο. Αν θέλετε ψάξτε το για το μέσα και το έξω. Όταν αποφασίστηκε να ψηφίζουν και οι Έλληνες της Μακεδονίας κλπ. Λέω πριν τους Βαλκανικούς πολέμους. Γιατί τους σταμάτησε η Ελλάδα? Γιατί δημιουργήθηκε αντίθεση εσωτερική, αν θέλετε να τροφοδοτήσετε δικαίωμά σας, που λένε ότι σε τελευταία ανάλυση θα αποφασίζει ο κάτοικος του Σίδνεϊ και της Νέας Υόρκης και αλλού τι κυβέρνηση θα έχουμε, χωρίς να υφίσταται καμιά συνέπεια. Και επειδή τώρα σας βλέπω, για να μην χάσω χρόνο μετά, είπατε κάτι δικολαβίστικα. Τα διάβασα. Τι είπα, δικολαβίστικα, ούτε σε αμφιθέατρα μαθητικά δεν στέκουν. Π.χ. ένας, λέτε, έχει ιδιωτική ασφάλεια. Εσείς δεν το είπατε? Άρα δεν έχει κανένα συμφέρον. Έχει ιδιωτική υγεία. Άρα δεν επηρεάζεται από την κρατική πολιτική. Καλά μας δουλεύετε. Είστε έξυπνος άνθρωπος και ικανός. Δηλαδή αυτός όταν είσαι στην Ελλάδα δεν πληρώνει ανηφία, δεν πληρώνει φορολογία, δεν αναπνέει ό,τι αναπνέει, δεν πληρώνει ΔΕΗ, δεν πληρώνει νερό, δεν. Άμα έχει ιδιωτική ασφάλιση και αυτή. Οπότε μην χρησιμοποιήσετε και τώρα τέτοια επιχείρηματα, γιατί στην τελευταία ανάλυση σας ταιριάζουν κιόλας. Δεν μπορεί να συγκρίνεται σε καμία περίπτωση τη θέση ενός Έλληνα μισθωτού εδώ που ζει στην Ελλάδα, που υφίσταται όλες τις πολιτικές κλπ., με έναν που είναι στο εξωτερικό. Γι' αυτό ακριβώς και όλα τα κράτη βάζουν προϋποθέσεις, γι' αυτό και εμείς δεν στεκόμαστε στήρα να πούμε όχι, μόνο οι Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα. Βάλαμε ορισμένες προϋποθέσεις, τις οποίες τις κάνατε όλοι δεκτοί, και τώρα να σας πω κάτι, ξεφτιλίζεστε κιόλας. Βγάζατε λόγους φιλιππικούς για το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία και έρχεστε σήμερα και τι κάνετε, χαρακτήρι. Και αυτό θα το πληρώσετε. Κύριε Παφίλη, επειδή είναι επιστημονικό το θέμα, επιτρέπετε να πω κάτι? Λοιπόν, ακούστε. Ο κάτοικος του Σίδνεϊ μπορεί να έρθει να ψηφίσει εδώ, άρα επηρεάζει το αποτέλεσμα. Λέω και ο κάτοικος του Σίδνεϊ, ο Έλληνας, μπορεί να έρθει να ψηφίσει εδώ, οπότε επηρεάζει. Συνεπώς, έχει το δικαίωμα. Με τον νόμο δεν δίδεται νέο δικαίωμα. Οι προϋποθέσεις που βάζει είναι οι προϋποθέσεις διαδικασίας. Και δεν αναφέρομαι σε αυτό, όχι ουσίες. Άρα,
του δίδεται η δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας και εργασίας. Όχι το ίδιο το δικαίωμα. Το δικαίωμα το έχει. Απλώς επιστημονικά το λέω. Εντάξει. Ωραία, προχωράμε. Εντάξει, δεν είναι. Ο πράγματα, τερατώδη. Που είπε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπαμε εμείς? Να δημιουργηθούν εκλογικά τμήματα παντού, όπου υπάρχουν Έλληνες που έχουν το δικαίωμα. Δεν είπαμε και μας λέει τώρα για ταξικό πρόσημο ποιος θα πάρει το αεροπλάνο και ποιος θα το πάρει, για να έρθει εδώ πέρα και με αυτό το παράδειγμα. Αυτά είναι γελία επιχειρήματα. Και μάλιστα έπρεπε να σκύψετε κάτω από τα έδρανα. 80% μειώσατε την επιχορήγηση για την εκπαίδευση, για να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Έχετε διαλύσει όλα τα προξενία. Τραβάει τα ελέη ο κόσμος που ζει σήμερα για να πάρει ένα χαρτί. Και έρχεστε τώρα και κόπτεστε ότι δεν θα μπορέσει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα για να έχει λεφτά να έρθει στην Ελλάδα. Εμείς λέμε να γίνουν εκεί τμήματα και να πάει εκεί να το ασκήσει το εκλογικό δικαίωμα.